με τα τελευταία στοιχεία έχουμε στη Νέα Μονή 61 εκατοστά, στις Καργιές 59, στα Καρδάμιλα 73, το μεγάλο ύψος των Καρδαμίλων γνωρίζετε πολύ καλά ότι οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις του τριημέρου 24 με 27 Οκτωβρίου του 2015. Άγιοι 40-46, η Βαβύλη 48, το Πυργή 36 και η πόλη της Χίου 44. Ο μέσος όρος στην κεντρική Χίο διαμορφώνεται περίπου στα 50 εκατοστά. Οπότε τι γίνεται από εδώ και πέρα, διότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι και δυσκολότερους ακόμα τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Εμείς παρότι δεν είμαστε αρμόδιοι στη διαχείριση των εντατικών πόρων, τουλάχιστον από την εφαρμογή του Καλλικράτη το 2011, θεωρήσαμε καλό να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση που γνωρίζετε πολύ καλά για εξοικονόμηση νερού. Είναι αυτές οι 13 προτάσεις. Στην ουσία συνιστούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να περιοριστούν οι σπατάλες στα δίκτυα, δηλαδή να γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος στα δίκτυα των γεωτρήσεων, γιατί οι απώλειες, σύμφωνα με τα δεδομένα, αγγίζουν το 60 με 70%. Αντιλαμβάνεστε ότι στα 10 κυβικά μέτρα νερού που αντλεί μια γεώτρηση, τα 6 με 7 είναι απώλειες. Παταλούνται χωρίς την εξυπηρέτηση των χρήσεων. Ποιος είναι υπεύθυνος να τα ελέγξει αυτά και να τα διαχειριστεί? Σύμφωνα με την νομοθεσία, η διαχείριση υδάτων Βορείου Αιγαίου της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου. Η υπηρεσία αυτή εκδίδει τις σχετικές άδειες χρήσης νερού, όπου εκεί περιγράφεται επακριβώς τι πρέπει να κάνει ο χρήστης. Μιλάμε τώρα για τις ιδιωτικές γεωτρήσεις, τις ιδιωτικές αγροτικές γεωτρήσεις. Μάλλον όλα τα υδρολειπτικά έργα, γεωτρήσεις, πηγάδια, δεξαμενές φράγματα κτλ. Αρμόδια υπηρεσία είναι η διεύθυνση υδάτων, όπως ανέφερα. Στις άδειες, αν δείτε μια άδεια, περιγράφεται επακριβώς τι πρέπει να κάνει ο χρήστης. Και υπάρχουν και οι μηχανισμοί ελέγχου. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Η άποψή μου, σύμφωνα με τις εμπειρίες του Τμήματος Αιγαίων Βελτιώσεων, που υπήρχε μέχρι το 2010, ήταν τμήμα της υπηρεσίας μας, η γνώμη μου είναι να βγει μια κανονιστική απόφαση για μέτρα περιορισμού πλέον. Αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στις δεκαετίες του 80 και του 90, είναι επιτακτική ανάγκη. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Βέβαια, αν αρμόδιος να βγάλει την κανονιστική απόφαση, κάποτε την έβγαζε η νομαρχία, τώρα... Εμείς, με εισήγηση δική μας, κάποτε, και απόφαση τώρα... του νομάρχη. Τώρα η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Σαν περιφερειακή ενότητα ή σαν υπηρεσία σκοπεύετε να εισηγηθείτε και επισήμως κάτι τέτοιο? Αν ζητηθεί, έχουμε εμπειρίες παρελθόντων χρόνων, μπορούμε. Και βλέπετε ότι κάναμε αυτή την κίνηση, επειδή ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε φέτος, κάναμε τη σχετική ανακοίνωση για περιορισμό και εξοικονόμηση νερού και για περιορισμό των κινδύνων από τις πυρκαγιές. Ξέρετε ότι στις ξηρές περιόδους ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλος. Και συνιστούμε στους μελισσοκόμους που ανάβουν το καθυστήρι για την επιθεώρηση. Αυτό να γίνεται σε άδειο βαρέλι με νερό σε χώρο που δεν υπάρχουν χόρτα και θεωρείται καθαρός γενικά. Οι επιθεωρήσεις των μελισσιών να γίνονται τις ημέρες που δεν φυσούν άνεμοι, να υπάρχει άπνοια δηλαδή, και τις πρωινές ώρες. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή που γνωρίζαμε λίγο πολύ εδώ και κάποιους μήνες ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα όσον αφορά το ύψος των βροχών, υπήρξε κάποια περιστολή στις αδειοδοτήσεις, στις νέες αδειοδοτήσεις. Η ΔΕΙΑΧ από τη δική της πλευρά έχει πάρει κάποιες αποφάσεις και έχει βάλει πάγο στις νέες συνδέσεις για άρδευση από την αποκεντρωμένη. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Απλά εκδίδουν τις τις αποφάσεις των αδειών σχετικά με τα δεδομένα τα οποία έχουν, έτσι, παρελθόντων χρόνων. Για φέτος δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, νομίζω. Μάλιστα. Ας μην ξεχνάμε ότι η άρδευση έχει το 62 με 63% γενικότερα της χρήσης
η ίδρευση περίπου το 33 με 34% σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε για τη Χίο. Όπως ανέφερα προηγουμένως, σημαντικό στοιχείο ο έλεγχος των δικτύων μεταφοράς του νερού από τα υδροληπτικά έργα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και περιορισμού, μάλλον και επισκευή των βλαβών για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις απώλειες. Ένα σωστό δίκτυο, να φανταστείτε ότι έχει απώλειες 15 με 20% περίπου, αντιλαμβάνεστε. Καλό είναι να περιορίζουμε τις απώλειες με την επισκευή των βλαβών που υπάρχουν. Ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό στην άρδευση είναι ο τρόπος εφαρμογής του νερού. Να χρησιμοποιούνται μοντέρνα συστήματα, οι σταγόνες δηλαδή, τα σπρέιερ, οι μικροί σωλήνες γενικότερα. Έχουμε μια εξοικονόμηση νερού που ακουμπάει το 60-70% σε αντίθεση με τα βλάκια και τον τρόπο κατάκλυσης, με τις λεκάνες κατάκλυσης. Ο αρδευτικός εξοπλισμός επίσης να ελέγχεται πάλι κατά τακτά διαστήματα και να επισκευάζονται οι τυχόν βλάβες. Να ποτίζουμε κυρίως τις βραδινές ώρες, περιορίζεται κατά πολύ εξάθμιση, να αποφεύγουμε τις μέρες που πνέουν ισχυροί άνεμοι της τάξης των 6-7-8 μποφόρ και σε μέρες με υψηλή θερμοκρασία. Όπως ανέφερα προηγουμένως για τα αγροτεμάχια, καλό είναι να ελέγχονται τα αγριόχορτα, τα ζυζάνια που λέμε, με τη χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων, γιατί αυτά ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες ως προς το νερό. Καλό είναι να τα κόβουμε συχνά και να περιορίζουμε τις απώλειες από τον ανταγωνισμό. Όπως είπα, και οι δόσεις του αρδευτικού νερού περιορισμένες φέτος, να μην έχουμε ανεξέλεκτη άρδευση, ο χρόνος της άρδευσης να είναι περιορισμένος, να μην δίνουμε πολύ μεγάλες ποσότητες. Οι πατατοκαλλιέργειες περιορίστηκαν φέτος. Οι άδειες δίνονται από τη δική σας υπηρεσία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Όχι. Οι επιδοτήσεις, τι είναι. Ναι. Οι άδειες χρήσης νερού, όπως είπαμε, από την Διεύθυνση Υδάτων. Όχι, δεν έχει γίνει κάποιος περιορισμός. Από τη στιγμή που οι άλλες χρήσεις δεν φρόντισαν εγκαίρως να συστήσουν περιορισμό, δεν μπορούμε και εμείς να πιέζουμε τους αγρότες. Αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία. Μονομερός. Άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική διαχείριση. Βέβαια, τώρα έχουμε φτάσει στο και 5. Θα έπρεπε από νωρίς να είχαν γίνει συσκέψεις. Θυμάμαι, σαν Υπηρεσία Αγγειών Βελτιώσεων, από τον Γενάρη-Φλεβάρη κάναμε τις συσκέψεις και προτείναμε μέτρα περιορισμού της άντλησης γενικότερα και στη συνέχεια έβγαινε κάπου την περίοδο του Απρίλη κανονιστική απόφαση για περιορισμό. Κύριε Καραολάνη, η Αποκεντρωμένη έχει την έδρα της εκτός Χίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Καμιά φορά λένε ότι αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, ας πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Επειδή εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα εδώ, έγιναν κινήσεις εγκαίρως και από τοπικό επίπεδο προκειμένου να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Ενώ υπάρχει μια συνεργασία. Είναι 3-4 υπηρεσίες που είναι συναρμόδιες. Είναι η ΔΕΙΑ. Θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη να κάνει τις σχετικές προσκλήσεις για συσκέψεις. Εμείς τουλάχιστον ως υπηρεσία δεν είχαμε μέχρι τώρα κάτι.